Γεια σας φίλοι μου, σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα κάνουμε κοτόπουλο στο φούρνο με λαχανικά. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας είναι έναν ολόκληρο κοτόπουλο, διάφορα λαχανικά κομμένα σε μεγάλα κομμάτια. Θα χρειαστούμε φρέσκα βότανα και αποξηραμένα, βότυρο ζωικό, ελαιόλαδο, μουστάρδα αγγλική, αλάτι και πιπέρι. Θα βάλω τη μουστάρδα. Το βότυρο και το ελαιόλαδο. Και θα τα αναμίξω καλά. Γυρίζω το κοτόπουλο μου από αυτή την πλευρά και παίρνω ένα μαχαίρι και το μοιράζω στη μέση προσεκτικά. Με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλω μπορώ να αφαιρέσω και αυτόν τον κόκκαλο. Ανοίγω το κοτόπουλο μου με αυτόν τον τρόπο. Το αλατοπιπερώνω. Και του βάζω λίγα αποξηραμένα βότανα. Τώρα το αλείφω με το μείγμα που ετοιμάσαμε. Μπορώ να βάλω μπόλικο μείγμα για να του δώσει πιο έντονη γεύση. Και θα το μεταφέρω μέσα στο ταψί του φούρνου. Αλλά θα το βάλω από την άλλη πλευρά. Αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα επαναλάβω την ίδια διαδικασία και σε αυτή την πλευρά. Θα το αλατοπιπερώσω, θα βάλω τα βότανα. Θα το αλείψω ξανά. Μετά θα μαρινάρω τα λαχανικά και θα τα βάλω γύρω γύρω από το κοτόπουλο. Το υπόλοιπο μείγμα που έμεινε θα το βάλω μέσα στα λαχανικά. Θα τα αλατοπιπερώσω. Και θα βάλω επίσης και τα φρέσκα βότανα που ετοιμάσαμε. Να κατέβω καλά, ούτως ώστε να πάει το μείγμα παντού πάνω στα λαχανικά μας. Και τα μεταφέρω μέσα στο ταψί μαζί με το κοτόπουλο. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε έτοιμο το συνοδευτικό που θα συνοδεύσει το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο τώρα είναι έτοιμο και θα το βάλω στο φούρνο για να το ψήσω. Μόλις έχει τελειώσει είναι ροδοκόκκινο, ζουμερό και έτοιμο για σερβίρισμα.